Επισόδια ξέσπασαν το μεσημέρι της Δευτέρα στη Μασαλία, στην Νότια Γαλλία, ανάμεσα σε υποστηρικτές και αντιπάλους του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπτα Γίπερ Περντογάν... γύρω από εκλογικό κέντρο για Τούρκους πολίτες που μπορούν να ψηφίσουν εκ των προτέρων στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία. Οι δυνάμεις επιβολής τάξης επενέβησαν δύο φορές για να χωρίσουν Τούρκους ψηφοφόρους που κλήθηκαν να ψηφίσουν δύο εβδομάδε προτού διεξαχθούν οι δύο διαδικασίε που θα οργανωθούν την 14η Μαου στην Τουρκία, όπω διευκρίνησε η διοίκηση τη αστυνομία του νομού Μπουσντήρων, επιβεβαιώνοντα τι πληροφορίε που μετέδωσε πρώτο το τρίτο πρόγραμμα τη Γαλλική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση στην περιφέρεια Προβυγία Άλπαιων και Ανή Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν κατά τι 2.30 το μεσημέρι γύρω από το εκλογικό τμήμα στα νότια προάστια τη Μασαλία κοντά στο Πάρκο Σανό. Τέσσερι τραυματίε Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο τη Τιμών, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να χωρίσει τι δύο αντίπαλε ομάδε. Ακολούθησαν νέα επεισόδια αρκά το απόγευμα παρά την παρουσία δυνάμεων τη αστυνομία και έγιναν δύο προσαγωγέ, διευκρίνησε η αστυνομία στο γαλλικό πρακτορείο. Σημειώνεται ότι ο Ερντογάν είναι υποψήφιο για την επανεκλογή του στι προεδρικέ εκλογέ τη 14η Μαου, όμω θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά ενωμένη την αντιπολίτευση έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία.